Θα καλησπερίσουμε τον βουλευτή του Ρεθύμνου στον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, πρώην Υπουργό Υγείας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Και μιας και μιλάμε για την πανδημία, θα ήταν ατόπιμα να μην ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτή την αύξηση κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο. Μάλιστα το Ρέθυμνο στον επιδημιολογικό χάρτη είναι πάνω και από την Θεσσαλονίκη και από τον Πειραιά αλλά και από το Ηράκλειο. Τις τελευταίες ημέρες φαντάζομαι υπάρχει ένας προβληματισμός αλλά και ένα θέμα που η τοπική κοινωνία ζητά μεγαλύτερη επαγρύπνηση και από τους τοπικούς φορείς, αυτοδιοίκηση και βουλευτές. Κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς η αυξητική τάση αυτή την περίοδο είναι συνολικά σε όλη τη χώρα. Αλλά όπως λέτε, σε ορισμένες περιοχές, όπως το Ρέθυμνο, πριν από λίγες μέρες ήταν και το Ηράκλειο σε αυτό το επίπεδο, είναι πιο ανησυχητική. Θεωρώ λοιπόν ότι και το χθεσινός ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων που ήταν τετραψήφιος και ο σημερινός, ο οποίος είναι σταθερά υψηλός τις τελευταίες μέρες, θεωρώ ότι είναι ένα καμπανάκι ότι δεν έχει καμφθεί οριστικά η πανδημία, δεν ήταν δηλαδή αυτή η περίοδος αποκλιμάκωσης, δεν είχε μια συνεχιζόμενη πτώση και ότι κυρίως λόγω του ανοίγματος του τουρισμού και του συγχρονισμού ανθρώπων ειδικά στα νησιά και βεβαίως λόγω της σταδιακής επικράτησης του πιο μεταδοτικού στελέχους αυτού της μετάλλαξης Δέλτα, της λεγόμενης ινδικής μετάλλαξης, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου ότι εάν δεν επιταχυνθεί η καθολική κάλυψη του πληθυσμού με εμβόλιο και αν δεν ληφθούν και μέτρα αποτροπής της διασποράς του ιού σε εστίες υπερμετάδοσης όπως είναι πια τώρα οι κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους συγχρονίζονται και οι ντόπιοι κάτοικοι και οι τουρίστες κλπ. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι... αναφερθήκατε στη μετάλλαξη Δέλτα και βεβαίως με βάση πάντα τις ανακοινώσεις που κάνουν οι ειδικοί κάθε Πέμπτη. Τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα σε επίπεδο χώρας αυτή τη στιγμή ως καταγεγραμμένα είναι 57. Στην Κρήτη είναι 30. Αυτός ο αριθμός είναι ικανός για αυτήν την αυξητική τάση που καταγράφεται στην Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα. Ακούστε κύριε Δασκαλάκη, σωστά είπατε ότι είναι αυτά που είναι καταγεγραμμένα, αυτά που έχουν επιβεβαιωθεί με ειδικό γονιδιακό έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει, δεν ελέγχονται όλα τα κρούσματα που απομονώνονται έναντι αυτής της μετάλλαξης. Και εδώ μάλλον η αυξημένη καταγραφή στην Κρήτη πιθανότατα να οφείλεται και σε μια μεγαλύτερη δυνατότητα αξιόπιστης διαγνωστικής διερεύνησης των κρουσμάτων, επειδή έχουμε πολύ καλά το εργαστήριο, το υιολογικό του Πανεπιστημίου, το ΙΤΕ, όλα τα ιδρύματα, τα ερευνητικά και τα πανεπιστημιακά του τόπου μας είναι υψηλού επίπεδου και νομίζω ότι δίνουν και αυτή την καλύτερη, ας πούμε, δυνατότητα εχνηλάτησης των μεταλλάξεων. Θεωρείτε τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ικανοί να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην καθημερινότητά μας γιατί... και αν πιστεύετε βεβαίως ότι έχει γίνει και ένας λάθος χειρισμός από την πλευρά των ειδικών και της κυβέρνησης. Θα σας πω πού εντοπίζω εγώ τους, γιατί υπάρχουν λάθος και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εμβολιαστικής εκστρατείας. Καταρχήν έχει αποδειχθεί ότι αυτή η μετάλλαξη είναι σχεδόν, έχει διπλάσια μεταδοτικότητα από το αρχικό στέλεχος του ιού, το κινέζικο ας πούμε στέλεχος. Είναι ήδη 50% με 60% μεταδοτικότερη της ήδη πολύ πιο μεταδοτικής βρετανικής μετάλλαξης. Ξέρουμε λοιπόν ότι μεταδίδεται και εδρεώνεται και κυριαρχεί στις νέες απομονώσεις. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο καταρχήν που πρέπει να σημάνει εγρήγορση και όχι ψυχασμό και χαλάρωση και αίσθηση απελευθέρωσης ότι τελειώσαμε με την πανδημία κλπ. Κλπ. Είναι τραγικά λάθος να στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουμε... Θεωρείτε λάθος και την απόφαση για τις μάσκες, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι ήταν πολύ πρόωρη, ναι. Συμφωνώ, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ πρόωρη. Έχει επισημανθεί και από έγκριτους επιδημιολόγους, ανθρώπους δηλαδή που παρακολουθούν τα θέματα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι ήταν πρόωρη. Χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση και γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λόγω των μεταλλάξεων αυτών
ακόμα και το ποσοστό, το επιθυμητό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για να έχουμε ανοσιακό φραγμό, είναι μια δυναμική υπόθεση. Αλλάζει συνεχώς, αναπροσαρμόζεται. Στην Αγγλία τώρα συζητάνε ότι πρέπει να πάει στο 83 με 85%. Μα και στη χώρα μας πια στο 70 με 80% τοποθετείται με βάση τις ανακοινώσεις των ειδικών. Ναι, η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι ότι πρέπει να πάει πάνω από 80%. Προσέξτε τώρα που υπήρχαν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι τόσο στα ποσοτικά στοιχεία. Όντως γίνονται με ένα ικανοποιητικό ρυθμό το τελευταίο διάστημα της τάξης των 80 με 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα. Το πρόβλημα είναι στα ποιοτικά δεδομένα. Δηλαδή, αφέθηκε ουσιαστικά ένα στους τρεις ηλικιωμένους χωρίς να προσεγγιστεί με ένα καλά οργανωμένο τρόπο από την πολιτεία, αφέθηκε να παραμείνει ανεμβολίας τους. Αυτό είναι τεράστια τρύπα στο ανοσιακό τείχος και αφορά τους πιο επιρρεπείς προφανώς και στο να νοσήσουν σοβαρά και δυστυχώς και στο να χάσουν τη ζωή τους. Το 84% των θανάτων αυτή την περίοδο είναι σε αυτές τις ηλικίες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Η κυβέρνηση έσπευσε να κατεβάσει ηλικιακά τα όρια χωρίς να εξαντλήσει την παρέμβασή της και κυρίως οργανώνοντας φυσικά τον κατοίκον εμβολιασμό, ο οποίος εξαγγέλθηκε πριν λίγες μέρες από τον Υπουργό ότι θα ξεκινήσει νομίζω από τις 6 του Ιουλίου, από μεθαύριο, ενώ θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ εγκαιρότερα. Μάλιστα. Και έτσι θα είχαμε προφυλάξει πιο αποτελεσματικά αυτούς τους πληθυσμούς. Επίσης, θέλω να σταθούμε σε κάτι, ναι, για να βοηθήσω στη συζήτηση. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα, τις τελευταίες εβδομάδες για τα προνόμια των εμβολιασμένων. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι εδώ επιχειρείται ένας διχασμός της κοινωνίας. Έχω ακούσει και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να στυλιτεύουν αυτή την άποψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτή την προσέγγιση που απαιτούν νομίζω μια σοβαρή επιστημονική και κοινωνική και πολιτική συζήτηση. Το ένα είναι η υποχρεωτικότητα και το άλλο είναι τα προνόμια. Όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, αυτό είναι ένα διεθνές debate. Δεν υπάρχουν σαφείς, ας πούμε, αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Εξετάζονται σε πάρα πολλές χώρες. Θεωρώ ότι η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής είναι μια πολύ καλή βάση για να υπάρξει μια ρύθμιση και στη χώρα μας, η οποία θα είναι μόνο ως λύση ίστατης καταφυγής, θα αφορά συγκεκριμένους επαγγελματίες, κυρίως υγειονομικούς ή άνθρωποι που φροντίζουν ενδεχομένως ηλικιωμένους και ευάλωτους πληθυσμούς, και δεν θα είναι επουδενή, δεν θα έχει ένα οριζόντιο χαρακτήρα. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα πυροδοτήσει. Ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να περιοριστεί σε κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου και ψυχιονομικούς. Πρέπει να περιοριστεί και πρέπει να υπάρξουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και όσον αφορά την τήρηση του εργατικού δικαίου. Είναι απαράδεκτο πραγματικά να λέγονται από υπουργούς ότι θα μπορούν οι εργοδότες να απολύουν όσους δεν είναι εμβολιασμένοι ή να μην προσλαμβάνουν όσους δεν είναι εμβολιασμένοι ή να μην δέχονται πελάτες σε μαγαζιά και να έχουμε, ας πούμε, ένα apartheid κατά κάποιο τρόπο, μια ζώνη αποκλεισμού και διακρίσεων έναντι ανεμβολίας των πολιτών, ένα μεγάλο μέρος από τους οποίους άλλωστε δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους διότι έχει καθυστερήσει η διαδικασία. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα πρέπει να γίνει με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις όπως αυτές που θέτει η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, με σεβασμό στο εργατικό δίκαιο, στις αρχές τους κανόνες της βιοειθικής, στις αρχές γενικά του συντάγματος και του νόμου στη χώρα μας και της ισονομίας των πολιτών. Επειδή τώρα, από αύριο, όσον αφορά το διχασμό, σωστά, δεν έχει όσον απαντήσει. Αφορά τώρα τα προνόμια, εκεί επίσης θέλει προσοχή. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος να πούμε ότι σε κάποιος πολίτης ο οποίος είτε δεν έχει μπορέσει είτε δεν είχε τη δυνατότητα, αν είναι ηλικιωμένος όπως λέγαμε προηγουμένως, να μετακινηθεί σε ένα εμβολιαστικό κέντρο κλπ. Είτε επιλέγει σε αυτή τη φάση να μην εμβολιάζεται επειδή είναι δύσπιστος και έχει φόβο ότι θα πάθει κάτι, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το να τους στερούμε ένα δικαίωμα.
αυτό που μπορούμε, δηλαδή το να συμμετέχει για παράδειγμα σε μια πολιτιστική εκδήλωση, σε μια συναυλία. Μια κοινωνική εκδήλωση. Σε μια κοινωνική εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι σωστό να διευκολύνουμε τους εμβολιασμένους, δηλαδή ο εμβολιασμένος για παράδειγμα με το πιστοποιητικό που λέει ότι έχει ολοκληρώσει τις δύο δόσεις ή τη μία δόση με το μονοδοσικό, να μπορεί να συμμετέχει χωρίς άλλες προϋποθέσεις, ενώ ένας ανεμβολίαστος να μπορεί και αυτός να συμμετέχει, να μην υπάρχει διάκριση, αλλά με αυστηρότερες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει ένα πρόσφατο αρνητικό rapid test. Rapid test, όχι self-test, γιατί ξέρετε ότι αυτή η ιστορία των self-test... Ναι, και ήταν το επόμενο ότι... ερώτημά μου, επειδή από αύριο ξεκινάει ουσιαστικά η ισχύ των νέων μέτρων όσον αφορά τις μετακινήσεις, ναι, σε νησιά με πλοία ή αεροπλάνα. Πλέον το self-test μπαίνει στην άκρη, είχε ξεκινήσει μεγάλη μπαίνει συζήτηση. Μπαίνει στην άκρη, αλλά όταν... αφισβητηθεί κιόλας. Όταν λέγαμε και εγώ προσωπικά, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, ότι είναι μια επισφαλής διαγνωστική διαδικασία, μας έλεγαν ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε την οικονομία και τον τουρισμό και την εστίαση. Τώρα η κυβέρνηση η ίδια αναγκάζεται υπό την πίεση της διακινδύνευσης που προκύπτει διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, να προχωρήσει σε πιο ασφαλείς επιλογές όπως είναι τα μοριακά και τα rapid test. Αυτό λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει να γίνεται. Είναι λάθος να μεταθέτουμε την ευθύνη για τον διαγνωστικό έλεγχο στον ίδιο τον πολίτη, στην ευσυνειδησία του, στην δυνατότητά του να το κάνει σωστά και να το δηλώσει κυρίως στη συνέχεια στον ΕΟΔΗ το αληθινό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Δασκαλά. Να είστε καλά.